Εκατοντάδες είναι οι διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, οι δικηγόροι αποφάσισαν την αποχή τους από τις διαδικασίες πληστηριασμού πρώτης κατοικίας για τουλάχιστον ένα μήνα από την 1η Ιουλίου. Ήδη έχουν κατατεθεί και έχουν εκδοθεί εκατοντάδες διαταγές πληρωμής, τόσο στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης όσο και το Μονομελές Πρωτοδικείο. Η κατάσταση αυτή είναι συσσωρευμένη από τον προηγούμενο χρόνο λόγω της πανδημίας που δεν λειτουργούσαν τα αντίστοιχα τμήματα. Οπότε οι τράπεζες και τα αντίστοιχα funds που έχουν αγοράσει τα δάνεια αυτή τη στιγμή πιέζουν να βγάλουν διαταγές πληρωμής και να μπορέσουν να εισπράξουν τη χασούρα που είχαν από τον προηγούμενο 1,5 χρόνο. Η διαταγή πληρωμής είναι ουσιαστικά ο τίτλος, το χαρτί, η δικαστική απόφαση που χρειάζεται η τράπεζα ή το φαντ για να μπορέσει να προχωρήσει στον πληστηριασμό. Την απόφαση έλαβε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Σύλλογων Ελλάδας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο νέο πτωχευτικό κώδικα που φέρνει απελευθέρωση πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Η Ολομέλεια κάλεσε τα διοικητικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων να αποφασίσουν την αποχή των δικηγόρων μελών τους από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πληστηριασμών με εντολή τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οικοκυριών. Από 1η Εβδόμου, σύμφωνα με το νέο πτωχευτικό κώδικα, θα γίνονται οι πληστηριασμοί ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων συνεδρίασε και εξέφρασε έντονα την αντίθεσή σε αυτή τη διαδικασία, διότι ο νόμος ενώ προβλέπει ότι πρέπει να εκδοθούν πολλές υπουργικές αποφάσεις για να υλοποιηθεί ο νέος πτωχευτικός, δεν έχουν εκδοθεί αυτές οι υπουργικές αποφάσεις, όπως επίσης δεν έχει συσταθεί ο φορέας που θα προστατεύει, όπως προβλέπεται από τον νόμο, την πρώτη κατοικία. Δηλαδή να μπορεί ο φορέας αυτός να μεταβιβάζεται στο φορέα, να μισθώνεται στον οφειλέτη και μετά από 12 χρόνια να μπορεί να την επαναμεταβιβάσει. Αυτός ο φορέας δεν έχει συσταθεί και δεν προβλέπεται να συσταθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αυτό σημαίνει ότι από 1η Εβδόμου το 2021 μέχρι και αρχές του 2022 δεν θα υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας. Η Ολομέλεια από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την έντονη διαφωνία της στις ρυθμίσεις του νέου πτωχευτικού κώδικα, διότι όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, δεν εξασφαλίζουν τη λησιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών και δι' της πρώτης κατοικίας τους στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται οπωσδήποτε να συμβάλλει και ένας δικηγόρος. Οπότε η προτροπή και η διαμαρτυρία των δικηγορικών συλλόγων είναι το Υπουργείο να προστατεύσει τουλάχιστον την πρώτη κατοικία και να μην αφήσει τον κόσμο να χάσει το σπίτι του εν ώψη του ότι πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και οι πλατφόρμες που διαφημίζονται και ότι εν πάση περιπτώσει αποτελούν μια κάποια λύση για τον κόσμο, δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, οι πλατφόρμες προσπαθούν να οδηγούν τον κόσμο στο να δηλώσει τα πάντα, να κάμψει το φορολογικό και τραπεζικό του απόρριτο. Οπότε, η προϋπόθεση για να πετύχει μια διαδικασία της πλατφόρμας είναι να συμφωνήσουν οι τράπεζες, τουλάχιστον το 51%. Άρα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο κόσμος να δηλώνει τα πάντα, να κάμπτει το φορολογικό απόρριτο και της οικογένειάς του και το τραπεζικό και στο τέλος να μην συμφωνήσουν, αλλά οι τράπεζες να έχουν όλα τα στοιχεία για να μπορέσουν να τον κυνηγήσουν. Περαιτέρω κρίνει ως απόλυτα αναγκαία την αναστολή των πληστηριασμών και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων δια νόμου. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τις παραιτήσεις μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, αυτό συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και το αποτελούν οι εξής: η Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου, πρόεδρος, ο Δημοσθένης Φωτιάδης, αντιπρόεδρος, η Ελένη Μπαλάκη, γενική γραμματέας, η Μαρία Βρετοπούλου, ταμείας και ο Ηλίας Ηλιακόπουλος, μέλος.